Μαζί μας είναι ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Και υποψήφιος για την περιφέρεια. Από ό,τι ξέρω. Νέιου. Στον αγώνα. Δεν μου απάντησατε. Νέιου. Ναι. Στον αγώνα. Έχει γίνει και ανακοίνωση κομματικής οργάνωσης αλληλικής των υποψηφίων που θα στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην περιφέρεια, στο Δήμο της Αθήνας, σε μια σειρά δήμους. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις και για τα υπόλοιπα το επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει, αλλά στην Αθήνα νομίζω είμαστε καθαροί. Ξέρουμε τι υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εδώ Δήμο Αθήνας και περιφέρεια. Δηλαδή, αυτή είναι η ουσία, ότι θα δώσουμε μάχη γερή, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και έχει φτάσει στο πλήρωμα του χρόνου και ο λαός να δώσει τη δική του απάντηση σε όλα αυτά που ζει, σε όλα αυτά που ακούει, σε όλα αυτά που βιώνει, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια Αττικής, σε μια μεγαλούπολη με τεράστια προβλήματα και σε μια περίοδο, σήμερα έμαθα κάτι, μπορούμε να πούμε, ένα τριγιαστικό. Όπως? Βρέθηκε ακόμα ένα πτώμα στη Μάνδρα. Ακόμα ένα σκελετός. Από τότε. Από τις πλημμύρες από τότε. Πόσοι δεκάδες μετανάστες που δούλευαν σε αυτή την περιοχή δεν τους έχει κλέψει κανένας. Αυτό είναι ένα τραγικό συμβάν που φανερώνει όμως ότι ζούμε σε μια πόλη, σε μια περιοχή. Και από ό,τι θυμάμαι, κύριε Πετρούλη, δεν είχαμε αγνοούμενο. Είχαμε αγνοούμενο, θα το δούμε. Όχι, αυτό δεν πρέπει να υπήρχε αγνοούμενο, ναι, ναι. Γι' αυτό το λέτε. Ναι, εμείς βέβαια είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή αυτό που μας έλεγαν οι κάτοικοι τις ίδιες τις μέρες, αλλά και στη συνέχεια ότι υπήρχαν δεκάδες μετανάστες που δούλευαν στις βιομηχανίες της περιοχής, αλλά και στα χωράφια της περιοχής, γιατί είναι και μια αγροτική περιοχή. Τους οποίους δεν τους βλέπαν τις επόμενες μέρες και δεν τους αναζητούσε. Και κανείς. Και κανένας. Είναι αυτό που λέει ο φτωχός και η μοίρα του. Ναι, αυτό δεν πρέπει να το αποδεχτούμε όμως. Σε καμία περίπτωση. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Όπου φτωχός και πάλι του και ο αγώνας του και η σύγκρουσή του για να αλλάξει να τη αλλάξει μοίρα του. Θέλω να έρθω λίγο στα χθεσινά, λίγο, γιατί είχαμε προϋπολογισμό. Ήταν ουσιαστικά το. Είστε και ορυφαίος στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχουμε πάντα στον προϋπολογισμό αυτό που λέμε καθαρά πια τις βασικές πολιτικές γραμμές και τις πολιτικές αντίληψεις της αντιπολίτευσης. Η γνώμη είναι ότι υπάρχουν διαφορές. Το θέμα είναι αυτές οι διαφορές είναι τόσο εμφανείς που θα ήθελα το σχολείο σας. Δηλαδή που αποτυπώνουν σήμερα τα ζητήματα που πρέπει να ενδιαφέρουν ή ενδιαφέρουν την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Σύμφωνοι, ορισμένες διαφορές υπάρχουν. Αλλά εμείς να σταθούμε κάπου πιο βαθιά. Φαίνονται οι ομιλίες, όποιος κάθισε είχε την αντοχή να παρακολουθήσει τις ομιλίες των στελεχών και των δύο κομμάτων, φαίνεται σαν τις ομιλίες να τις έγραφε το ίδιο χέρι, με διαφορά κάποιων χρόνων. Δηλαδή, άμα κάναμε ένα flashback και βάζαμε στις ομιλίες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, βάζαμε τις ομιλίες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και τις ομιλίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, ήταν ίδιες. Σαν να τις γράφει το ίδιο χέρι. Με διαφορά, επαναλαμβάνω, ορισμένων χρόνων. Και βλέπετε ότι στην ουσία, στα στρατηγικά ζητήματα, υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Φυσικά, το έχουμε ξαναζήσει αυτό το θέμα. Όσο συμπλέουν στα μεγάλα, τόσο περισσότερο σηκώνονται οι κοιτώνοι. Χτυπιούνται τα χέρια στα έδρανα, υπάρχουν εκφράσεις έως και χυδαίες. Τσακωμοί, φωνές, όσο περισσότερο όμως συμπλέουν στα βασικά. Δηλαδή, υπάρχει η, ας το πούμε έτσι, βασική προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι είμαστε σε ένα μεταμνημονιακό προϋπολογισμό, τον πρώτο. Ρωτάμε εμείς, ποιος μνημονιακός νόμος, άλλοι λένε 700, άλλοι λένε 1000, μνημονιακή νόμη, εφαρμοστική νόμη από τα τρία μνημόνια που ψηφίστηκαν, καταργείται. Ρωτάμε να μας απαντήσουν έστω και έναν που καταργήθηκε. Δεν καταργείται κανένας. Το συντάξεων. Επομένως, το συντάξεων. Ποιος μετά μνημονιακός νόμος. Μνημονιακός νόμος για τις συντάξεις, πάρθηκε πίσω ο νόμος για τις συντάξεις. Ναι, ο μνημονιακός νόμος για τις συντάξεις είναι ο νόμος Κατρούκαλου. Αυτό ήταν ένα επιπλέον μέτρο. Ήταν μνημονιακό, ήταν πολιτική του επιλογή. Ήταν πολιτική επιλογή η οποία εξειδικεύτηκε με τα περιβόητα μνημόνια. Όλα αυτά τι είναι, απαιτήσεις, άμα δείτε τα δελτία τύπου του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων. Τη Δευτέρα έβγαινε ο ΣΕΒ και άλλες εργοδοτικές οργανώσεις και απαιτούσαν ορισμένα μέτρα. Την Τρίτη ψηφίζονταν με τη μορφή μάλιστα και του κατεπήγοντος στη Βουλή νόμοι. Αυτό ήταν. Τι ήταν τα μνημόνια. Δεν είναι κάποια, ας το πούμε έτσι, πολιτική που εφευρέθηκε στην Ελλάδα. Όχι, τα ίδια λίγο πολύ μέτρα. Συνέχιση τη ίδια πολιτική πιο ακραία. Ψηφίζονται και στη Γαλλία, για παράδειγμα, του συμμάχου τη κυβέρνηση του κ. Μακρόν.
που έχουμε και τις διαδηλώσεις, τα ίδια μέτρα ψηφίζονται και εδώ και 20 χρόνια και εξελίσσονται όσο βαθαίνει η καπιταλιστική κρίση. Και του κύριου Τσίπρα. Και του κύριου Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος, εδώ είχε έρθει στην πνίκα, είχε βγάλει και ένα λόγο περί δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Ως πρόεδρος της Γαλλίας. Ως πρόεδρος της Γαλλίας. Μετά πλάκωσε τον κόσμο στις πλαστικές σφαίρες. Μετά. Πάλι ως πρόεδρος της Γαλλίας όμως. Μετά. Και είχε και τα παιδιά πιστάγκωνα δεμένα, δεκάδες μαθητές. Φοβερό. Ανατριχιαστικό πλάνο και αυτό. Μέσα στο σχολείο. Τα παιδιά πιστάγκωνα δεμένα, λες και ήταν στον Γκαντάναμο, και ορισμένοι παρουσίαζαν αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την πολιτική, αυτό το κόμμα, αυτή τη δύναμη, σαν το προοδευτικό μέτωπο της Ευρώπης απέναντι στη Λεπέν. Για να το θυμίσουμε και αυτό. Για να επανέλθουμε όμως στη σύνταξη. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι εδώ. Δεν καταργήθηκε. Καταργήθηκε ένας νόμος, ο οποίος τι έλεγε? Όταν στο νόμο Κατρούγκαλου έλεγε το ΚΚΕ ότι εδώ υπάρχει μια προσωπική διαφορά, η οποία αύριο μεθαύριο με κάποιο νόμο θα κοπεί, προσπαθούσαν να μας βγάλουν τρελό, λέγοντας ότι όχι, αυτή η προσωπική διαφορά δεν είναι να κοπεί. Μετά ήρθε, ψηφίστηκε αυτός ο νόμος για να κοπεί, και μετά ήρθε η κυβέρνηση και λέει ότι εγώ ψηφίζω ένα νόμο για να μην κοπεί αυτό που έλεγα ότι δεν θα κοπεί. Δηλαδή ο απόλυτος παραλογισμός. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα? Κύριε Πρωτολή, να σας ρωτήσω. Καταρχήν θα πάμε και στην περιφέρεια, αξίζει άλλωστε. Αν και θα έχουμε καιρό για να μιλήσουμε. Όλα αυτά που συζητάμε για την περιφέρεια. Αλλά ουσιαστικά όλα αυτά για την περιφέρεια και για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Διαπιστώνω. Εντάξει, μπορεί και να ασφαλώ, άλλωστε δεν είμαι ο σοφός, ότι υπάρχει ένα παιχνίδι που γίνεται, αυτό που λέγεται ακροδεξιά ατζέντα και πραγματικά ακραία δεξιά φρασιολογία. Παίζει αυτό έντονα. Το δεύτερο είναι ότι βλέπω και τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να παίρνει κομμάτια από αυτό και να τα αφήνει, δηλαδή να φλερτάρει. Το διαπιστώνετε εσείς? Και αν αυτό πραγματικά εξυπηρετεί την αντιπαράθεση ή εξυπηρετεί και κύκλους που θα ήθελαν μια πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή. Να παίρνουν τα πάνω τους εννοώ. Ναι, δεν είναι ψέμα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αναμόρφωση συνολικά του πολιτικού σκηνικού. Και βλέπετε ότι και, ας το πούμε έτσι, από τα κεντροαριστερά υπάρχει μια διεργασία, να την πούμε έτσι, αλλά και από την άλλη μεριά, από την κεντροδεξιά μεριά, υπάρχουν αντίστοιχες διεργασίες. Φτιάχνονται, διαλύονται κόμματα, έχουμε αραβώνες, παντρολογήματα, χωρίσματα. Μεταγραφές. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Συνολικά και στην Ευρώπη ανεβαίνει, ας το πούμε έτσι, ένας ακροδεξιός λόγος. Το ζητούμενο που εμείς επισημαίνουμε και θέλουμε να φωτίσουμε. Ότι στην Ευρώπη διαφορά, το έχω πει εδώ στην εκπομπή, οπότε μπορεί να το έχετε ακούσει. Ότι η Ελλάδα διαφέρει από την κεντρική Ευρώπη. Διότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα κόμμα που εσείς αμφισβητείτε ότι είναι αριστερό για μένα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ρεφορμιστικό. Υπάρχει και ένα κομμουνιστικό κόμμα στην Ελλάδα που οι χώρες αυτές που έχουν αύξηση δεν το έχουν. Και μίλησα και για τη σημασία να έχουμε στην Ελλάδα κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Έχει μια αξία αυτό. Αυτό και είναι ιστορική. Μια αλήθεια. Ναι, να στην Ιταλία όμως δεν έχουμε. Ναι, να παραδείγματος όμως χάρη, κομμουνιστικό κόμμα. Έτσι είναι. Να σταθούμε όμως και πιο πολιτικά σε αυτό το ζήτημα. Μην τα δούμε μόνο σχηματοποιημένα. Είναι τεράστια υπόθεση ότι υπάρχει στην Ελλάδα κομμουνιστικό κόμμα. Και επειδή υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, φωτίζονται και ορισμένες πλευρές άλλες που σε άλλες χώρες δεν φωτίζονται. Αυτό που συζητάμε για τον ακροδεξιό λόγο. Τι είναι η ακροδεξιά, τι είναι ο εθνικιστικός λόγος, τι είναι ο φασιστικός λόγος, τι είναι οι φασιστικές δυνάμεις που πράγματι ψηφίζονται, δυναμώνουν στην Ευρώπη? Είναι κάτι έξω από το σύστημα? Είναι αυτό που λέει και το πολύ όμορφο τραγούδι που έχουν φτιάξει ένα συγκρότημα τώρα τελευταία. Είναι η εξουσία των αστών χωρίς τα αυτιασίδια της, χωρίς τα αμπιγλιμπίδια, όλα γύρω-γύρω. Και μάλιστα σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, όπου πρέπει ο κόσμος να γονατίσει και αυτή η πολιτική που υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για φθηνούς εργάτες, οι εργάτες να γίνουν ακόμα πιο φθηνοί, οι δικαιώματα να χαθούν, όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση, όπως είναι η δωρεάν παιδεία, όπως είναι η δωρεάν υγεία, χρειάζονται ακριβώς και τέτοιου είδους δυνάμεις που θα περνάει αυτή η πολιτική όχι μόνο με το καρότο της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και με το μαστίγιο. Και να έρθουμε στα δικά μας. Το είδαμε στον Όρμπαν αυτό, ξεκάθαρα τώρα. Το είδαμε στον Όρμπαν, αλλά είναι το είδαμε. Οι διαδηλώσεις για αυτό το θέμα, για το θέμα των εταιριών. Σύμφωνα, αλλά το είδαμε και σε μια μάντρα στο Μανταμάδο της Λέσβου. Σε μια μάντρα στρατοπέδου. Στην Ελλάδα. Πείτε το αυτό, γιατί δεν το έχουν ξέρει. Ναι, σε μια μάντρα στρατοπέδου στο Μανταμάδο της Λέσβου, όπου ολόκληρη μάντρα ήταν ζωγραφισμένη με αρχαιοελληνική γραφή. Και είχε ένα ρητό, πιανού λέτε,
του στρατάρχη της Βέρμαχτ. Σε ελληνικό στρατόπεδο. Σε ελληνικό στρατόπεδο. Και μάλιστα και σε ένα χωριό και σε ένα νησί που έχει χιλιάδες νεκρούς. Στην αντίσταση, έχει χιλιάδες και χιλιάδες εξορισμένους. Δεν υπάρχει σόι και σπίτι Μυτιλινιού που να μην έχει εξόριστο βασανισμένο σε ένα τέτοιο στρατόπεδο. Και μετά απορούμε πού βρέθηκε η Χρυσή Αυγή στη Λέσβο. Απορούν ορισμένοι. Λοιπόν, γι' αυτό θα πάρθουν μέτρα. Αυτή η ρίζα θα καταπολεμηθεί. Από όσο ξέρω. Καταγγέλθηκε. Έγινε ερώτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στη Βουλή. Mm-hmm. Και περιμένουμε όχι απαντήσεις ή λόγια συμπάθειας ή λόγια στήριξης ότι μπράβο, πολύ καλά κάνατε και αναδείξατε ένα τέτοιο τεράστιο θέμα. Αλλά αναμένουμε και μέτρα. Mm-hmm. Είναι το μοναδικό τέτοιο παράδειγμα. Δεν είναι το μοναδικό τέτοιο παράδειγμα. Και εδώ κρίνεται και η πολιτική ηγεσία, όχι μόνο του Υπουργείου Άμυνας, συνολικά. Γιατί μην κάνει ο καθένας τώρα, ας το πούμε έτσι, μετά συγχωρήσουμε μια έκφραση τη Μωρή Παρθένα που λέμε, όταν η Χρυσή Αυγή είναι καλεσμένη σε όλες τις τελετές ορκομοσίας στα στρατόπεδα σε όλη τη χώρα. Μπορείς οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Μπορείς να με τους καλέσεις, δεν το ξέρω. Βεβαίως, μπορείς να με τους καλέσεις. Είναι μια συμμορία εγκληματική, ναζιστική που είναι υπόδικη. Είναι υπόδικοι, έχουν σκοτώσει ανθρώπους και κοιμούνται στα σπίτια τους κιόλας. Οι δολοφόνοι. Αυτό δεν είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Δεν είναι ζήτημα που δείχνεις αν, ας το πούμε έτσι, στηρίζεις μια πραγματικά αντιφασιστική, δημοκρατική κατεύθυνση και σε τέτοιους δύσκολους χώρους ή τους αφήνεις και περιθώρια να δράσουν. Στην περιφέρεια τώρα, έρχομαι πάλι. Ξέρουμε τις παρατάξεις σε γενικές γραμμές, τα ψηφοδέλτια δηλαδή. Ο κυρία Δούρου θα είναι που είναι περιφερειάρχης. Τον κύριο Σγουρό ακούω, που θα στηριχτεί μάλλον από το Κινάλ. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι είναι. Δεν έχω λόγους, δεν το κάνω προβοκατόρικα σε καμία περίπτωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με εσάς, λέω για τους βασικούς. Και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Πατούλη. Με τον κύριο Πατούλη. Με τον κύριο Πατούλη. Καλά θυμάμαι. Με τον κύριο Πατούλη. Με σύστημα πλήση αναλογικής πάμε τώρα. Στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο. Αυτό σε ένα βαθμό ήταν ένα αίτημα και του ΚΚΕ, το κομμάτι της απλής αναλογικής, όχι από τον πρώτο γύρο, αλλά τουλάχιστον. Όχι, είναι νοθευμένο, αλλά. Εντάξει, όμως ναι. Έχουμε στον πρώτο γύρο. Να δούμε εδώ τι δυνατότητες δίνει ο πρώτος γύρος για να έχουμε καλύτερες διοικήσεις στην περιφέρεια και στους Δήμους ακόμα. Αλλιώς, άμα δεν δίνει, τι το ζητάγαμε. Ναι. Εμείς που πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να σταθούμε και στο συνολικό θεσμικό, ας το πούμε έτσι, όπως συνηθίζεται να λέγεται, πλαίσιο. Και να μην μείνουμε μόνο σε ένα μέρος του που είναι η απλή αναλογική στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, μιλάμε για τον περιβόητο Κλισθένη. Mm-hmm. Είχαμε τον Καποδίστρια. Εντάξει, δεν πάει καμία ψήφος χαμένη όμως τώρα πια. Ναι, είχαμε τον Καποδίστρια. Παλιά. Είχαμε τον Καλλικράτη και τώρα έχουμε και τον Κλισθένη. Μετά θα έρθει ο Καλλιγούλας. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Δεν φτιάχνονται ολόκληροι τέτοιοι νόμοι πολυσέλιδοι για να κατοχυρώσουν μόνο το δικαίωμα στην ψήφο και στην αναλογική εκπροσώπηση στον πρώτο γύρο. Εδώ υπάρχει ένα πλέγμα αποφάσεων. Που στην ουσία διαμορφώνει ένα ασφιχτικό πλαίσιο, το οποίο τι θα κάνει. Το οποίο θα εξαφανίζει εντελώς και όποια περιθώρια φιλολαϊκής διαχείρισης εμφανίζονταν, φυσικά κάτω από την πίεση του λαϊκού παράγοντα, του αγώνα των εργαζομένων, κάτω από την πίεση των εργαζομένων εμφανίζονταν και κάποια τέτοια περιθώρια. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίζεται διαχρονικά, επαναλαμβάνω, Καποδίστριας, Καλλικράτης, τώρα Κλισθένης, δεν τους πήρε ο πόνος για το πώς θα εκφράζεται και αν αποτυπώνεται σωστά και δημοκρατικά η έκφραση του κόσμου. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι και αυτό που φαίνεται. Η ουσία όμως είναι ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο το οποίο πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Ότι μπορεί να δίνονται εκατομμύρια και να είναι σύνομα, να είναι νόμιμα, να είναι επιβεβλημένα σε ΠΑΕ για να φτιάξουν γήπεδα, σουίτες, να ανακαινήσουν τα χορτάρια κτλ. Μπορεί να δίνονται εκατομμύρια σε επιχειρηματικούς ομίλους, να φτιάχνουν ολόκληρες μαρίνες για μεγκαγιότ, λέμε τώρα για την περιφέρεια Αττικής, αλλά την ίδια τη στιγμή να μην δίνεται τίποτα για αντιπλημμυρικά έργα ή για να δοθεί, πρέπει να έχει επέλθει μια ολόκληρη καταστροφή. Για να δοθούν για αντιπλημμυρικά έργα, πρέπει να έχει επέλθει ολόκληρη καταστροφή και αυτά μισά, κουτσουρεμένα, και είναι και ερωτηματικό αν φτάνουν, όχι μόνο για να καλύψουν τέτοιου είδους ανάγκες, αλλά αν φτάνουν και να γίνουν.
πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο. Και επομένως θα είναι πάρα πολύ κοντόφθαλμο εμείς να δούμε μόνο ότι δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν αναλογικά οι εργαζόμενοι. Να κάνεις και συνθέσεις, κύριε Πρωτούλη, όμως, γιατί. Να γίνουν και συνθέσεις. Να σας πω μια σύνθεση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε μια πολιτική συμμαχιών στο παρελθόν, αυτοδιοικητικά λέω, και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν και επιτυχημένες. Αρκετές από αυτές, δεν θα πω όλες, ή κάποιες από αυτές, αρκετές συνθέσεις. Και ήταν και έτοιμα δηλαδή η αυτοδιοικητική. Συνθέσεις στην πάλη, στον αγώνα βέβαια. Όχι συνθέσει κορυφών. Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω στο δεύτερο γύρο ψηφίζουμε Αρβανίτη. Δηλαδή δεν να θυμηθούμε, τέτοια. Ναι, να θυμηθούμε. Όχι. Αλλά συμμετείχε σε πράγματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και σήμερα, σε τι πρωτοστατούσε. Πρωτοστατούσε στο να διαμορφωθεί και να δημιουργηθεί ένα τεράστιο διεκδικητικό κίνημα για τα πάντα. Για ό,τι αφορά, την εργατική λαϊκή οικογένεια. Θέλω να είναι... Αυτό εκφράζονταν. Ανέκαθεν εκφράζονταν και στα ψηφοδέλτια του. Αυτό επιδιώκουμε και τώρα. Αλλά δείτε ένα παράδειγμα για αυτό που λέτε για τις συνθέσεις και να καταλάβετε τι σημαίνει θέλω να το, καταλάβω. Το θεσμικό πλαίσιο ότι ομογενοποιεί. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει σε ένα πλυντήριο, ρούχα μαζί που κλείθηκαν και γίνανε όλα ροζ, το λέμε. Ναι, ναι, είναι ένα πλυντήριο αυτό που μπαίνουν διαφορετικές δυνάμεις με πολλά χρωματάκια και βγαίνει ένα πράγμα έτσι παρδαλό. Δείτε για παράδειγμα, να το πούμε αυτό γιατί έχει μια αξία. Ό,τι πείτε. Στην περιφέρεια Αττικής. Ενώ είχαμε την αντιπαράθεση τη γνωστή το 2014. Okay. Ανάμεσα στον κύριο Σγούρο, στην κυρία Δούρου, αλλά και διάφορους άλλους διάτοντες αστέρες που μετέπειτα εξαφανίστηκαν μέσα στην περιφέρεια. Ο πρώτος προϋπολογισμός της περιφέρειας Αττικής, ο οποίος και τότε, να θυμίσω, είχε βαφτιστεί ο πρώτος αριστερός προϋπολογισμός στην Αττική, ψηφίστηκε από κοινού. Αυτό το γνωρίζετε. Ναι, εγώ το γνωρίζω. Ψηφίστηκε από κοινού, από την κυρία Δούρου. Από τον κύριο Σγουρό. Αν δεν κάνω λάθος, το έχει στηρίξει και ο κύριος Τζίμερος, φανταστείτε. Mm. Και υπήρχε ένας διαγωνισμός μέσα στην περιφέρεια σε ποιον ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό. Έβγαινε ο κύριος Σγουρός και έλεγε: αυτός ο προϋπολογισμός είναι δικός μου. Έβγαινε η κυρία Δούρου και έλεγε: ναι, πράγματι έχει πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι 90%, αν θυμάμαι τα ποσοστά, Σγουρός, 10% Ναι, γιατί ήταν οι εκλογές, ήταν πολύ κοντά έτσι κι αλλιώς τώρα. Ναι, η ουσία. Και πάλι θα είναι πολύ κοντά ο επόμενος. Συμφωνούν στα στρατηγικά ζητήματα. Αυτό εμείς πρέπει να σκεφτούμε. Εγώ θέλω να καταλάβω ότι αυτό για να μην κλείσω. Ψάξουμε να βρούμε τις διαφορές. Αλλά να κάνουμε τη διαφορά ανοίγοντας μια διαφορετική. Ανοίγοντας το δρόμο σε μια διαφορετική πολιτική πρόταση. Η δήμο, οποία έχει αναφορά στην ενεργή συμμετοχή του λαού. Ακούστε. Στην πάλη και στον αγώνα. Σε ένα Δήμο, όπου έχω ταξικά χαρακτηριστικά τέτοια, έχω τη δυνατότητα ή υπάρχει δυνατότητα. Η παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ να πάρει και την πρωτιά και να διοικήσει. Ή να περάσει στο δεύτερο γύρο και οι συνδυασμοί τέτοιοι να είναι η πολιτική όπως είναι στην Πάτρα και να διοικήσει. Και να. Σε μεγαλύτερες περιφέρειες ενδεχομένως να μην υπάρχει αυτό. Οπότε μπορεί να έχεις το μεγάλο δίλημα αν κάποια. Εκεί θέλω να μπω εδώ. Θα συνέσεις. Θα πας σε συνεργασία. Ή θα πάρεις το ποσοστό και θα πεις εγώ στη γωνία, θα σας βρείτε τα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, ποτέ δεν το έχουμε κάνει αυτό. Καλά, ποτέ ξέρω, δεν έχουμε πρέπει να ρωτήσω. Να κάτσουμε στη γωνία και να πούμε βρείτε τα. Εμείς πάντα ό,τι δύναμη μας έδινε ο κόσμος, που την αξιοποιήσαμε στην πάλη, στη διεκδίκηση, στον αγώνα, τους κάναμε ανώ κάτω. Γιατί τώρα που στην περιφέρεια Αττικής με το Θανάση τον Παφίλη μας είχαν δώσει. Πόσο συμφέρει ο Παφίλης? Δεν θυμάμαι, 10-11%. Καθίσαμε στο 10 και στο 11%. Αν υπήρχε μια φωνή στην περιφέρεια Αττικής που άνοιξε ζητήματα, αν υπήρχε μια φωνή που διεκδίκησε, αν υπήρχε μια φωνή που πέτυχε κιόλας κάτω από την πίεση πράγματα, αυτή ήταν η φωνή της λαϊκής εισπύρωσης, δηλαδή του ψηφοδελτίου που στήριζε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν μια ομογενειοποιημένη σούπα. Ανοίγματα να κύριε απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Με διαφοροποιήσεις βέβαια, αλλά. Ανοίγματα στα ψηφοδέλτια, όπως το βλέπει το πολιτικό γραφείο. Δεν λέω σε επίπεδο κομμάτων, σε καμία περίπτωση, αλλά σε επίπεδο ανθρώπων. Δηλαδή, αν στα ψηφοδέλτια θα μπείτε σε ανθρώπους που είναι αυτό που λέμε προοδευτικοί άνθρωποι, δημοκράτες άνθρωποι. Θα είναι μόνο. Η αγκαλιά του Κουκουέ είναι πολύ μεγάλη. Αρκεί αυτή η επιλογή τι να είναι, να είναι επιλογή όχι αυτή που κάνουν τα άλλα κόμματα μεταγραφών για ψηφοθυρικούς λόγους. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Για ψηφοθερικούς λόγους. Για λίγους ψήφους παραπάνω να ξεγελάσουμε τον κόσμο. Ή να του πουλήσουμε κανένα τρίκ για να του πάρουμε μια ψήφο, γιατί ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα θα το πληρώσουμε. Και θα το πληρώσει και ο ίδιος ο κόσμος αυτό. Ο ίδιος ο λαός.
Εμείς όμως έχουμε μια ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο που βγάζει συμπεράσματα από αυτή την κατάσταση και θέλουμε ανιδιοτέλεια να βρεθεί στην πάλη και στον αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλές γιορτές και για εσάς και για την οικογένειά σας. Καλή δύναμη σε όλους. Και καλή δύναμη και σε εσάς.